Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να σχολιάσουμε μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο και τον ντέρμπι των Ιωνίων και την αγχωτική νίκη του ΠΑΟΚ και την άνετη επικράτηση της ΑΕΚ. Το διπλό του Άρη στο Αγρίνιο που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό. Εδώ συνοπτικά τα αποτελέσματα: Λαμία Αστέρας Τρίπολης 2-2, Ατρόμητος Απόλλωνος Σμύρνης 2-2. Το Σάββατο. Χθες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΑΕΚ ΑΕΛ 4-1, Πανετολικός Άρης 0-1, ΠΑΟΚ Γιάννα 2-1. Η αγωνιστική κλείνει απόψε, σε λίγη ώρα Βόλος Όφη. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί και η βαθμολογία. Ολυμπιακός Άρης από 19, ΠΑΟΚ 18, ΑΕΚ 16, Βόλος Ατρόμητος από 12, Αστέρας Τρίπολης 11, ΠΑΣ 9, Παναθηναϊκός 9, Όφη 6, ΑΕΛ 5, Πανετολικός και Απόλλωνος Σμύρνης από 4, Ουραγός Λαμία με 2 βαθμούς, με αρκετές βέβαια εκκρεμότητες. Και η επόμενη αγωνιστική, ΑΕΛ Ατρόμητος, Άρης Ολυμπιακός, στο ντέρμπι της αγωνιστικής Σάββατο στις 7.30. Την Κυριακή Παναθηναϊκός Πανετολικός, Όφη ΠΑΣ, Λαμία ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και την Δευτέρα Απόλλωνος Σμύρνης Βόλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το παλμαρέ της αγωνιστικής. Να καλησπερίσω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Προπόνηση, σιγά σιγά όμως. Προσοχή. Πεθαίνει κάθε μέρα ένας φίλος μου. Λίγο πιο μεγάλη από μένα είναι βέβαια. Εντάξει, με λίγα παράπλευρα νοσήματα. Θεσσαλονίκη... Full. Κάθε ένας από εμάς, 50, 52 είμαι εγώ, έχει χάσει τουλάχιστον ένα φίλο. Έχουμε χάσει από ένα φίλο. Είτε μεγαλύτερη ηλικία κτλ. Είναι τραγικός ο απολογισμός. Είναι τραγικός ο απολογισμός. Και κοίταξε, Γιάννη, και 50, όχι αθλητές. Αυτός εδώ, Σάκης ο Σωτηράκης, που ήταν και πολύ γνωστός από τη μονάδα εθελοντών διασωστών Θεσσαλονίκης, με πυγμαχία, με καλή ζωή, άπιωτος, είχε μαγαζιά στη νύχτα, δεν έχει ουίσκι ποτέ στη ζωή του, άκαπνος, πέθανε, μου λένε σήμερα ο Σωτηράκης. Δηλαδή, ξυπνάμε, που λέει και ο Αναστασιάδης, θεούλη μου, λέω ευχαριστώ πολύ που ξύπνησε, λέω Αναστασιάδης. Στο τέλος, θα λέμε όλο αυτό το πράγμα. Πολύ μπάλα, ναι. Πολύ ανάλυση, πολύ Ευρώπη, βάλτα σε μία σειρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ντέρμπι των Αιωνίων. Είχαμε ως δεδομένα τις σημαντικές απουσίες που προέκυψαν μέσα στην εβδομάδα για τον Πέδρο Μαρτίνς, άρα λίγο πολύ την εντεκάδα την ξέραμε. Από την άλλη, ο Μπόλωνη είχε 15 μέρες να ετοιμάσει την ομάδα του και είδαμε αντίστοιχα ποια εντεκάδα παρέταξε. Εδώ βλέπουμε ότι... Τελικά ο Παναθηναϊκός κατέβηκε και με Μακέντα και με Καρλίτος, ενώ αρχικά ξέραμε ότι θα αλλάξει σύστημα. Ναι, είναι έκπληξη για μας. Και τον Χουανκάρ μαζί με τον Ζαχαρίτη στην ίδια πλευρά. Αφού ξεκινήσαμε με Παναθηναϊκό, να πω ότι είδα εγώ, Κώστα, έναν ιδιαίτερα φοβισμένο Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα με Μακέντα και Καρλίτος μπροστά προσπάθησε να απειλήσει περισσότερο, αλλά γέμισε και την αριστερή πλευρά, αλλά ακόμα και ο Χατζηγιοβάνης που ξεκίνησε από τα δεξιά, πιο πολύ είχε ένα ρόλο σαν αυτόν που έχει ο Μασούρα στον Ολυμπιακό, δηλαδή να προσέχει τα νότα του, παρά το να προωθείται. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός, προς έκπληξή μου, πήγε στο Καραϊσκάκι, ακόμα και με αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν λαβωμένος, με 4-4-2. Δηλαδή δύο χαφ εναντίον τριών. Και ξέρουμε, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλα πράγματα, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δύναμης του Ολυμπιακού είναι ο κεντρικός του άξονα, στη χαφ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν παρατάσσει δύο χαφ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει τρεις. Και είναι λογικό να πάρει ο Ολυμπιακός στο κέντρο, να δημιουργήσει καταστάσεις και να ευτυχίσει με σέντερ φορ το Φορτούνι να κάνει το 1-0. Ήταν πολύ καθοριστικός ο χρόνος της επίτευξης του κόλ του Ολυμπιακού. Ναι, να πω κάτι σε αυτό, Κωστή. Μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει την τακτική και την σκέψη του Μπόλωνη ως εξής. Γνωρίζοντας πως ο Ολυμπιακός έχει απουσίες και οι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν στο σύνολό τους
έκαναν μία προπόνηση την Παρασκευή, όντας ταλαιπωρημένοι από τα ταξίδια και τις εθνικές ομάδες, να ευελπιστούσε να περάσει ανέμακτα το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έπραξε, να ρισκάρει με κάποιες αλλαγές και να βγει στην επίθεση. Δεν έκανε την γκολ ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη, εντάξει, και γενικά δυσκολεύεται πολύ στον γκολ φέτος. Και νομίζω γι' αυτό είχε νεύρα ο Μπόλωνη μετά τη λήξη του ντέρμπι. Ο Μπόλωνη στην τελική προσπάθεια, αφού έκανε, κοίταξε. Αυτός έκανε μία αλλαγή η οποία του βγήκε. Και μετά έκανε τη δεύτερη. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε εμείς στους δέκτες μας, Κωστή, το πώς τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Με εξαίρεση τον τραυματισμό του Σαβιέ, δηλαδή με τις αλλαγές του Αλεξανδρόπουλου και του Βηγιαφάνιες. Κοίταξε, αυτός τώρα έβαλε τον Κουρμπέλη στόπερ και έβαλε τον Αλεξανδρόπουλο με τον Μαουρίσιο, καταρχήν, για να έχει ένα παίκτη από πίσω να κατεβάζει την μπάλα. Έχοντας υπόψη του ότι ο Φορτούνης δεν είναι ο κλασικός φόρ, δεν τον φοβόμαστε τόσο πολύ. Άρα ο Κουρμπέλης πάρει την μπάλα, κατέβασε την, πάρε λίγα μέτρα στα χάφ του Ολυμπιακού. Το άλλο είναι ότι έκανε το Βηγιαφάνες αλλαγή τρίτο χαφ στη θέση του Χατζηγιοβάνη, που εδώ έχω μια ένσταση. Ο Χατζηγιοβάνης δικαιολογημένα ήταν νεκρευρισμένος. Αν θες να βγάλεις κάποιον, μπορούσες να βγάλεις, θα μου πεις βγήκε ο Χουανκάρ, βγήκε ο Σαββιέρ, ποιο να βγάλεις. Αλλά είναι καλύτερα να βγάζε τον Μακέτα που, εντάξει, και να παίζε με τρία χαφ καθαρά. Αλλά βλέπω ότι αυτό έπιασε το κόλπο. Και ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι τα χαφ του Ολυμπιακού σε πολύ κακή μέρα στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν σαν τον Ινιέστα ή σαν τον Τσάβη, σαν τον Μόντριτ στα καλά του, ο Αλεξανδρόπουλος. Ποιος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στον χώρο των χαφ. Εδώ, για να μην μπερδεύουμε, βλέπαμε νωρίτερα το πώς τελείωσε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Να τη ζητάω εγώ τις κάρτες, Γιώργο μου, για να μην αλλοιώνεται λίγο η κουβέντα. Λοιπόν, άρα μας λες για τον Παναθηναϊκό, για τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα από τα αγωνιστικά, θα πρέπει να καυτηριάσουμε και το γεγονός των αντιδράσεων που είδαμε και on camera τον Χατζηγιοβάνη, αλλά και του Χουανκάρ και υπολείπων παιδιών που έγιναν αλλαγή. Ακόμα και για τον Βηγιαφάνιες υπάρχει η πληροφορία από το ρεπορτάζ πως ήταν έντονα δυσαρεστημένος, γιατί με βάση το όσο έδειξε προπόνηση ο Μπόλωνη θα τον ξεκινούσε και θα τον ξεκινούσε και ως δεκάρι και μπήκε αλλαγή και σε άλλη θέση από ό,τι γνώριζε πως θα παίξει. Άρα αυτό δείχνει ότι ο Μπόλωνη τελικά αποφάσισε κάτι άλλο από όσα σχεδίαζε όλη τη βδομάδα στις προπονήσεις. Ναι. Κανείς δεν περίμενε να ξεκινήσει με δύο φόρ. Όλοι περιμέναμε και στην προαναγγελία του παιχνιδιού που είχαμε βάλει εδώ στην κάρτα, εσύ που είχες βάλει, ότι θα παίξει με χαφ το Βηγιαφάνες τρίτο, θα παίξει ο Καρλίτο μπροστά στα στόπερ με τρίπλες και τα λοιπά και θα παίξει με δύο εξτρέμ. Θα κάνει δηλαδή το 4-2-3-1. Δεν το έκανε. Και είδαμε επίσης ότι η πατέντα των τριών χαφ και των δύο φορ, δηλαδή αυτό που είχαμε προμελετήσει εμείς οι δύο, ότι είναι λογικό να το κάνει, να βγει μια πατέντα με τρία χαφ και δύο φορ, τη βρήκε την πατέντα και μάλιστα αυτή η πατέντα στο τελευταίο μισάωρο έδειξε εκπληκτικά πράγματα για τον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσεις τα τελειώματα. Ναι. Αν εξαιρέσεις τα τελειώματα. Λοιπόν, από την άλλη είχαμε έναν Ολυμπιακό που τα κουκιά ήταν μετρημένα λόγω των τραυματισμών και των κρουσμάτων COVID που είχε και έναν Μαρτίνς ο οποίος και πάλι στην τριάδα των Εμβυλά, Μπουχαλάκη και Καμαρά, πόνταρε. Ο Ρατζέλοβιτς και ο Μασούρας επιθετικά δεν φάνηκαν πάρα πολύ. Ο Φορτούνης έκανε τον γκολ βέβαια σε θέση 9, αλλά είχε και τα θεματάκια με τον Τρέγκερ και τον Ραφίνια. Αυτό το πρόβλημα που λες, και είναι ωραίο αυτό που λες Γιάννη, γιατί για να μπουν ο Μασούρας και ο Ρατζέλοβιτς σε πιο περιοχάτη, οπωσδήποτε στις πλάτες τους πρέπει να έχουν δύο back, δηλαδή αυτό που κάνει η Λίβερπουλ πέρσι, που ψευτοενιάρει ο Φιρμίνο, ψευτοενιάρει ο Φορτούνης, βγαίνει ο Φορτούνης από την περιοχή, δηλαδή κάνει την κίνηση να πάρει στόπερ και λέει με το
με το σκεπτικό να μπουν οι άλλοι δύο μέσα και οι δύο μπακ να κάνουν πλάτος. Ο Ολυμπιακός δεν τους είχε αυτούς τους μπακ και δεν τους έχει γενικά και ταλαιπωρείται. Είναι δηλαδή δύσκολο το έργο των εξτρέμ αν στην πλάτη τους δεν έχουν κάτι πολύ δυναμικό, ναι, ταχυδυναμικό, ποιοτικό. Γι' αυτό εκτιμώ και για το γεγονός ότι ο Καμαρά δεν πάτησε σαν τρίτος, σαν τέταρτος στην περιοχή, γιατί ήταν σε κακή κατάσταση. Ο Καμαρά δεν είναι στα καλά του. Μετά, πέρασε κορονοϊό αυτός. Ναι. Πέρασε κορονοϊό, δεν, ναι, δεν πέρασε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις, μετά τον κορονοϊό έχουν μιλήσει οι παίκτες και τελειώνω γρήγορα με αυτό σε γυμναστές και προπονητές ότι θέλουμε να δώσουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε. Και είναι ένα θέμα, έτσι. Mm-hmm. Και μετά, ναι, κορονοϊός, γιατί άλλος τον περνάει όπως εγώ μέτρια, άλλος πεθαίνει, άλλος ασυμπτωματικά. Δεν ξέρουμε πώς έρχονται μετά. Ο Καμαρά, εκτιμώ, πολύ, πολύ κουρασμένος. Ο Εμβιλά, πεσμένος, ο Μουχαλάκης, ούτως ή άλλως είναι αργός. Είχε πρόβλημα στα χάφ Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν πάρα πολύ οξύμορο το γεγονός, Γιάννη, ότι ο Παναθηναϊκός κάλπασε μέσα από τον άξονα. Mm-hmm. Ναι, γιατί έτσι δημιουργήθηκαν οι συνθήκες του αγώνα. Έτσι δημιουργήσαν την εικόνα οι συνθήκες του αγώνα. Κρατάω αυτό που πες για Ντρέγκερ και Ραφίνια. Ο Ραφίνια πάντως και απέναντι μια χαρά τα πήγε, αλλά σίγουρα δεν είναι Τσιμίκας και σίγουρα και ο Ντρέγκερ δεν είναι ο καλός. Ο Ντρέγκερ με απογοήτευσε. Ο Ραφίνια είναι ποιοτικός, ναι, αλλά είναι και γέρος. Δεν είναι δηλαδή κακός παραφορή, πολύ καλός. Ο άλλος με απογοήτευσε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις του αγώνα. Θα ξεκινήσουμε με το γκολ του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έπαιξε σε ρόλο ψεύτου εννιαριού και δικαίωσε τον Πέτρο Μαρτίνς από τη στιγμή που σκόραρε. Εδώ βλέπουμε πως βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στα μετώπισθεν του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Κούγκουρας ήταν απογοητευτικός. Ήταν τελείως αφύλακτος εδώ ο Φορτούνης. Κώστα παίρνει το rebound. Είναι εκεί που πρέπει να είναι ο Φορτούνης για να πάρει το rebound. Έχει καλά πόδια ο Φορτούνης. Έχει και καλά πόδια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να τον μαρκάρει σε ακτίνα πολλών μέτρων, όπως έχουμε την ευκαιρία να δούμε εδώ στην εξέλιξη της φάσης. Θα πάμε να δούμε την ευκαιρία που έκανε ο Παναθηναϊκός. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε αρκετές καλές στιγμές. Το τριγωνάκι με τον Σαβιέρ, τον Μακέντα και τον Καρλίτος. Εδώ είναι η χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Και μετά έχουμε την ευκαιρία του Μακέντα. Ο Ρωμαίο Σφορ χάνει ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, αλλά να που στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν. Τέτοιο μας δεν το χάνεις αυτό. Όλα μπαίνουν και όλα. Δεν θα σου δώσω πολλές ευκαιρίες. Ήταν κακή εκτέλεση. Δεν κακό σέντερφορ. Είχε κακή εκτέλεση σε εκείνη τη στιγμή. Είχε, ναι. Εδώ έχει κακή εκτέλεση. Και στο φινάλε, στο 84ο λεπτό, θα πάρει την κόντρα ο Μαουρίτσιο. Είναι. Αλλά ο Μαουρίτσιο εκεί. Δύο μένα, δεν την κόβει στον Καρλίτος που θα είχε τελική. Πήγε να τελειώσει μόνος του, αλλά ήταν και πολύ ωραίο το τάκλινγκ από τον Ραφίνια. Θυμίζω ότι αυτή η φάση στο 84. Παραπέοντας πήγε τα τελευταία 17 μέτρα. Ήταν σαν το μεθύστακα στον Ορέστη Μακρύ. Δηλαδή παρέπε. Δεν, ούτε καν πιστεύω με τους παλμούς που είχε είδε το συμπαίκτη του. Ναι. Πιστεύω ότι έκανε μια προσπάθεια πέρα από τις δυνάμεις του στο 85ο λεπτό. Mm-hmm. Ήταν, δηλαδή συγκλονιστικά πολύ καλό αυτό για να τελειώσει καλά ο Μαουρίσιο. Μας λες δηλαδή ότι από την κόποση και από τους παλμούς που είχε δεν είδε καν τον Καρλίτο στα αριστερά του. Πιστεύω αν το ρωτήσεις και σου πει την αλήθεια και με τους μετρήσεις τους σφιγμούς εκεί την ώρα ήταν στα όρια του. Να σπάσει η καρδιά του. Του λιποθυμάω. Ναι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι φάσεις που επιλέξαμε από το ντέρμπι. Να πάμε τώρα εμείς να δούμε και σε βίντεο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον απόϊχο της νίκης επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο μάτς μεθαύριο. Φιλοξενεί την Manchester City για το Champions League. Στα ντέρμπι δεν μιλάει μόνο η ποιότητα μιας ομάδας ή το πόσο καλύτερο ρόστερ έχει, αλλά η καρδιά
η ψυχή που μπορείς να καταθέσεις μέσα στο γήπεδο. Πόσο μάλλον όταν ο προπονητής βλέπει ένα-ένα τους παίκτες του να τίθενται νοκάουτ όχι μόνο από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και από τραυματισμούς σε τέτοιο σημείο που αναγκάζεται να διακόψει νωρίτερα τις προπονήσεις. Σε έναν Ολυμπιακό με τόσο μεγάλο ρόστερ μπορείς να μιλήσεις για δικαιολογία. Αλλά ο Πέντρο Μαρτίνς ουδέποτε έψαξε για αυτές. Δεν είναι του στυλ του. Παρά τις απουσίες λοιπόν των Έλα Ραμπί, Χασάν, Βαλμπουενά, Χολέβα, Βινάγκρε, την απώλεια την τελευταία στιγμή του Μπρούμα, αλλά και τον τραυματισμό του Λάζαρ Ραντζέλοβιτς με τον Μπα, με παίκτες ταλαιπωρημένους από ταξίδια με τις εθνικές και τραυματίες, όπως παραδείγματος χάρη ο Μασούρας, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ένα εξαιρετικό 20 λεπτό στο πρώτο μέρος για να βάλει τον γκολ της νίκης με τον Κώστα Φορτούνη και να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο γκολ των Ερυθρολεύκων στο πρώτο μέρος, αλλά και το πρώτο ημίχρονο το οποίο κέρδισαν τη φετινή περίοδο στη Super League, αλλά και γενικά σε όλους τους αγώνες που έχουν δώσει. Μέσα σε όλα όμως, για να μπορέσει να μπει το γκολ, χρειάστηκε η οξυδέρκεια των Εμβιλά και Ραφίνια, που έσπασαν την άμυνα του Τριφυλιού, ο πρώτος με την καταπληκτική 40 ραμπαλιά και ο δεύτερος με το overlap το οποίο έκανε. Παράλληλα όμως, χρειάστηκε η εξυπνάδα του Κώστα Φορτούνη, που βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να υποδεχτεί την απόκριση του Διούδη από το πλασέ του Μασούρα και να στείλει την μπάλα εκεί που κανένας θεματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Και όταν η κούραση έκανε την εμφάνισή της, λογικό γάρ και υπήρξε πίεση, ο Σα ήταν εκεί για να κρατήσει τα τείχη κλειστά για πέμπτο σερί μάτς και πλέον η ομάδα να βαδίζει σε μονοπάτια νίκης. Ειλικρινά πιστεύει πως την Τετάρτη η ομάδα μας θα είναι πολύ πιο καλά και θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα είναι πολύ πιο ξεκούραστοι από ό,τι ήταν σήμερα. Γιατί είχαμε παίκτες οι οποίοι προερχόντουσαν από πολλά πολύ μεγάλα ταξίδια, πολλούς παίκτες που ήρθαν από την Αφρική με πολλές ώρες πτήσης. Ο Ντράγκερ, για παράδειγμα, ήταν στο αεροπλάνο για σχεδόν 20 ώρες. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να ανταπεξέλθουν πολλοί παίκτες στις δυσκολίες και στην κούραση που είχαν. Την Τετάρτη τα πράγματα θα είναι πολύ πιο καλά. Θα έχουμε επιστροφές παιχτών, θα έχουμε παίχτες οι οποίοι θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, πιο ξεκούραστοι, πιο έτοιμοι. Οι απουσίες του Έλα Ραμπί και του Χασάν κάποια στιγμή θα τελειώσουν, θα γυρίσουν μετά από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Έτσι λοιπόν νομίζουμε πως όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν σιγά σιγά. Νομίζω πως σήμερα, όπως είπατε, το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πάρα πολύ καλό ημίχρονο από εμάς. Ξεκινήσαμε δυνατά, βάλαμε ένα γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και άλλο ένα τουλάχιστον. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα, όμως το δεύτερο ημίχρονο, όπως είπατε, χάσαμε τον έλεγχο και αφήσαμε τον αντίπαλο και να μας δημιουργήσει προβλήματα, αλλά και να μας απειλήσει αρκετά. Ενώ σε άλλα παιχνίδια μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί, αλλά δεν επιτρέπουμε στους αντιπάλους να μας δημιουργήσουν απειλή. Σήμερα δεν ήταν έτσι και πραγματικά ο αντίπαλος μας απείλησε. Σημασία έχει όμως ότι μπορέσαμε να ξεκινήσουμε δυνατά, να πάρουμε αυτό που θέλουμε, τους τρεις βαθμούς, παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε και πως μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο και να προχωρήσουμε στην προετοιμασία του επόμενου. Χρειάστηκε όμως και τον brace, όπως λένε στο ποδόσφαιρο, του Ραφίνια, ο οποίος στη φάση του 86ου λεπτού έχει κάνει ένα tackling το οποίο είναι πραγματικά για σεμινάριο. Πλέον, ο Μαρτίνς και η ομάδα του κοιτάνε τη Manchester City στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League. Τα προβλήματα πολλά και δεδομένα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ζει και να μαθαίνει από αυτά. Μπρούμα, Έλα Ραμπί και Χασάν είναι σίγουρα εκτός, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση για τους Χολέβα και Βινάγκρε, με τον Πορτογάλο να επικαλείται και καλά κάνει τα θεία να μην βρει άλλο κακό την ομάδα του. Και ο Βαλμπουένα βέβαια είναι εκτός. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες για την δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στους Citizens. Να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα και νωρίτερα, Κώστα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, σήμερα διαβάζουμε σε διάφορα ρεπορτάζ πως ο Μπόλεν ενδεχομένως να έχει χάσει τα αποδυτήρια. Τα έχει χάσει, φαίνεται, Γιάννη, γιατί όποιος γίνεται αλλαγή, ο άλλος πετάει το μπουκάλι, ο άλλος το βρίζει, ο άλλος το μιλάει. Είναι και θέμα χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Ναι. Και πόσο μπορεί να επιβληθεί και πόσο έχει συνεργάτες δίπλα. Δεν ξέρω ποιος είναι εκεί. Γενικό αρχηγό, ποιον έχει. Δεν έχει. Από τον Νταμπίζα και μετά, γιατί και ο Ρόκ άλλη δουλειά έκανε. Είναι και εκεί, δεξιά. Είναι και 67 χρονών. Ναι. Ο άλλος είναι 20-25. Δεν 45 να του πήρε κολόπουδο, κάτσε κάτω, να του μιλήσει πιο επιθετικά. Είναι λίγο μαρθακός, είναι λίγο bon vivant. Άμα δει ο άλλος έναν μετά τα 65, 67, 68 bon vivant, του παίρνει και τον αέρα. Δηλαδή, όπως τον Αλέφαντο, στον Μπάγεβιτς, σε πιο έτσι μπρουτάλ προπονητές, δεν χωράγανε αυτά. Το κακό είναι ότι τα έχει χάσει τα αποδυτήρια και αυτός θα προσπαθήσει τώρα, έτσι όπως το βλέπω το έργο, δεν ξέρω εσύ που ξέρεις καλύτερα, αλλά να κάνει συμβιβαστικές εντεκάδες. Και αυτό θα είναι λάθος. Δηλαδή, δεν το νομίζω, γιατί πλέον έχουν στενέψει
πολύ τα περιθώρια. Μην ξεχνά ότι ο Παναθηναίκος είναι στο πλην 10 από τον Άρη, με τον Άρη να έχει και δύο μάτς λιγότερα. Πλέον η διαφορά έχει μεγαλώσει σε σημείο που δεν νομίζω πως καλύπτεται. Δεν πιάνεται η διαφορά. Εδώ βλέπουμε γκολ υπέρ, γκολ κατά και σκοράρει δύσκολα. Εντάξει, και σχετικά στην άμυνα τα πάει καλά. Βέβαια θα μου πεις, έχει η Γιάννη κάνει τέσσερις ήττες, όλες με ένα μηδέν. Αλλά είναι τέσσερις ήττες. Λοιπόν, αν κάτι κρατάει ο Παναθηναϊκός, ίσως είναι η παρουσία κυρίως του Ζαχαρίτη, αλλά και του Αλεξανδρόπουλου. Αυτά τα δύο παιδιά κρατάμε. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ο Ζαχαρίτης, τον έχω δει στην Τούμπα στο 0-0, δεν έχω πολλές παραστάσεις από αυτόν, αλλά επειδή έχω μιλήσει με, όχι εγώ, ένα συνάδελφός μου, με παίχτες που παίξαν αντίπαλοι, τους έκανε εντύπωση. Ναι, οι παίχτες του Παοκλέ, καλώς. Mm-hmm. Ήταν καλή τέχνη, ταχύτητα. Του λείπει λίγο από εδώ και πάρω λίγο. Είναι λίγο τζιμίκας, είναι λίγο αδύνατος. Βέβαια, να κρατήσουμε Κώστα και το τρικάκι που κάνει ο Μπόλωνη στο ξεκίνημα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει Σαβιέρ, έχει Αϊτόρ, έχει Μολό, αλλά δεν φαίνεται, πιστεύετε, κανένα από τους τρεις στην παρούσα φάση ως αριστερό εξτρέμ, έβαλε τον Χουανκάρ και αυτή την πολυτέλεια την έχει, γιατί παίζει καλά ο Ζαχαρίτης πίσω. Πολύ καλός είναι ο Ζαχαρίτης και μπορεί να την έχει την πολυτέλεια, αλλά νομίζω ότι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού πολλοί μαζεύονται σε εκείνη τη θέση. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να παίξει ένα πιο σφιχτό 4-4-2 με χαφ, όπως ερώτησε, γιατί το δεν ξέρω το βαθύ ρόστερ του Παναθηναϊκού, μου είπες δεν έχει. Στον χώρο του άξονα. Ναι, εκεί βέβαια η παρουσία του Αλεξανδρόπουλου χθες, στο δεύτερο ημίχρονο, προσθέτει μία ακόμα λύση ενός. Και αυτό στην Τούμπα με το Δόνι έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ιδιαίτερα στα τρεξίματα, στα κοψίματα και στην πρώτη πάσα. Μπροστά δεν τον είδαμε να πατάει να κάνει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είναι γρήγορος με την μπάλα, είναι γρήγορος χωρίς την μπάλα, με καλή τέχνη και κόβει πολύ καλά. Είναι κόφτης δηλαδή. Δεν θα πάει σαν τον Ταγάρι να σου κάνει τάκλινγκ και τέτοια. Είναι καλό στο να μαρκάρει και να ασκεί και πίεση στον αντίπαλο κάθε. Ναι, αλλά αν είναι πολύ σημαντικό προστά, αυτό. Κάνει και 5 γκολ αύριο μεθαύριο, τότε βρήκε οχτάρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε βίντεο τα νέα του Παναθηναϊκού. Έχει γίνει πολλή κουβέντα, επιστρέφοντας Κώστα να μιλήσουμε για το γκολ του Ελκαντουρί, νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΠΑΣ με 2-1. Ο Παναθηναϊκός έμεινε άσφερος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και μοιραία ιτήθηκε με 1-0 από τον Ολυμπιακό με τον γκολ που δέχθηκε στο πρώτο μέρος. Το Τριφύλλι έκανε καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος. Είχε τις ευκαιρίες του, τις οποίες δεν αξιοποίησε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει, και ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός πλέον βρίσκεται να έχει 7 γκολ ενεργητικό και 8 παθητικό έπειτα από 9 αγώνες. Ο επιθετικός του, μέσος όρος δηλαδή, είναι 0,7 γκολ ανά αγώνα. Το θέμα της φετινής επίθεσης του Τριφυλλιού έχει προβληματίσει και απασχολήσει πάρα πολύ ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει επιτέλους η συνεργασία των Καρλίτος και Μακέντα να αποδώσει καρπούς και να βοηθήσουν αμφότεροι την ομάδα. Όμως ο Ιταλός έχει μείνει πολύ πίσω στο θέμα της συνεισφοράς. Συγκεκριμένα το τελευταίο γκολ του τοποθετείται στις 18 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Όφιο που εξασφάλισε τουλάχιστον τον βαθμό για τους πράσινους. Από εκεί και πέρα, αυτό που κρατάει ο Παναθηναϊκός από το ντέρμπι είναι οι εμφανίσεις του 18χρονου Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου και του 19χρονου Βασίλη Ζαγαρίτη, που ήταν οι καλύτεροι παίκτες του Τριφυλλιού. Ο νεαρός μπακ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε συνεχή τρεξίματα σε όλη την αριστερή πτέρυγα, κάτι στο οποίο τον βοήθησε και η είσοδος του Σαβιέρ, που για ακόμη μια φορά μετακινήθηκε προς τον άξονα και άφησε την πλευρά. Ο Ζαγαρίτης επέδειξε σθένος, τρέχοντας παντού για να καλύψει, για να μαρκάρει, να πιέσει, να πέσει με δύναμη πάνω σε αντιπάλους του και ακόμα και στις στιγμές που θα μπορούσε να έχει προκληθεί κόπος σε σώμα και μυαλό, δεν άφηνε τον γκάζι και όσο μπορούσε έφτανε στους χώρους που έπρεπε για να μην αφήσει κενά. Ο Αλεξανδρόπουλος ξεχώρισε τόσο για τις αντοχές του όσο και για το θάρρος του. Έπεσε πολλές φορές στα πόδια των αντιπάλων του με φόρα για να διεκδικήσει την μπάλα, κέρδισε φάουλ και προκάλεσε προβληματισμό στους ερυθρόλευκους με τον θρασί τρόπο που αγωνίστηκε.
Η παρουσία του στο παιχνίδι συνδυάστηκε με 50 ενέργειες με την μπάλα, πέρασε 40 πάσες και τις 20 πάνω από τη σέντρα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν πήρε την νίκη στο Φάληρο και έχει μείνει και πολύ πίσω στη βαθμολογία. Με μόλις 9 βαθμούς από εδώ και πέρα υπάρχει υποχρέωση για νίκες. Τα περιθώρια έχουν στενέψει και πρέπει να νικήσεις τα παιχνίδια που ακολουθούν με Πανετολικό, ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και σε τουλάχιστον ένα ντέρμπι με ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Και εγώ, Double Reaction Collagen, λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε την υγεία μας και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία σπίδα προστασίας, να έχουμε οπωσδήποτε μία σπίδα προστασίας εναντίον στις ιώσεις, στις λοιμώξεις και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν και μας απειλούν όλο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Ακόμα όλες τις εποχές του χρόνου, δυστυχώς, έχουμε πραγματικά προβλήματα. Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πίνοντας τον Double Reaction Collagen, το οποίο είναι ιδανική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας. 2-11-1600 είναι και ο αριθμός ο οποίος αυτός έχει την υπερπροσφορά με τα δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες που παίρνετε δώρο, με δώρο τα έξοδα αποστολής. Τώρα όμως τηλεφωνώντας, μόνο 39 ευρώ, πραγματικά είναι μια ιδανική προσφορά. Γιατί τώρα θα μου πείτε. Είναι κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλαγμα βιταμινών B, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, βιταμίνη C. Όλα δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε ενέργεια και καλή υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πούμε επίσης ότι οι σπιρουλίνες που δίνουμε δώρο, οι οποίες δεν περιέχουν ιόδιο και φυσικά το κολαγόνο δεν περιέχει ζάχαρη, που είναι επίσης σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε διατροφή για τον οποιονδήποτε λόγο. 2-11-1600 για συμπλήρωμα διατροφής, ιδανικό για τον οργανισμό τον οποίο χρειαζόμαστε να έχουμε έτσι με ενέργεια και φυσικά να έχουμε καλή υγεία. Και είναι σημαντικό οπωσδήποτε να γλιτώσουμε από οποιοδήποτε πρόβλημα. Αρθρώσεις, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε πόνους. 2-11-1600 λοιπόν γρήγορα, 39 ευρώ, 2 Double Reaction Collagen και 100 σπιρουλίνες δώρο και φυσικά δώρο τα έξοδα αποστολής.
Δοκάρι και μέσα, μέρος δεύτερο. Να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Γίνεται πολύ λόγος και πολύ κουβέντα από χθες, Κωστή, για το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι το γκολ του Ελκαντουρί, τον buzzer beater που πέτυχε για να δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ. Και πέρα από αυτή τη φάση, να κουβεντιάσουμε λίγο και για την τακτική του Πάμπλο Γκαρσία. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε το... Καταρχήν δεν υπάρχει offside γιατί το χέρι δεν μετράει, μετράει όμως. Ναι. Αλλά είναι φάουλ επιθετικό. Πάει ο Τσόλα και τον τραβάει. Mm-hmm. Μου λέει ο Κουλιανός που είναι παόξης, λέει εύκολα έπεσε. Και του λέω τι εύκολα έπεσε, τον τραβάει, είναι φάουλ. Τέλος. Το γκολ που ξεκινάει. Η φάση που ξεκινάει. Η φάση δεν είναι φάουλ, είναι τάκη. Ναι. Οπότε εδώ ο Πας Γιάννενα δικαιολογημένα μπορεί να φωνάξει. Βέβαια, να πάρουμε τα πράγματα από τον ΠΑΟΚ, από την αρχή. Ο Γκούφι, για άλλη μια φορά, ξεκινάει τον ΠΑΟΚ λάθος. Δηλαδή, παίζει με τον Πας Γιάννενα. Ο Πας Γιάννενα έχει γελά οχτάρι. Δεν παίζει με εξτρέμ. Βάζει τον Εσίτη. Έχει εκτός αποστολής τον Ινούα, έξω τον Τσιγάρα, εντάξει, και ο Μιχαηλίδης που μπορεί να παίξει το εξάρι σε τέτοια μάτς μπροστά από τα στόπερ φοβερά, τον έχει στο πεταματό κι αυτό. Και βάζει τον εσύ. Δηλαδή είσαι γκούφι. Είσαι γκούφι γιατί βάζεις στην αρχή τον Βιερίνια σε κλειστό χώρο με ένα από τους καλύτερους διεξιούς μπακ του πρωταθλήματος στο Σάλιακα για μένα. Πολύ καλός. Και στο 15ο λεπτό τον πιάνει η κάμερα του Βιερίνια. Τις πρώτες 4 μέρες όταν είχα κορονοϊό, οι ανάσες μου ήταν καλύτερες από τον Βιερίνια. Στο 15ο λεπτό. Το στέλνει μέθη. Είναι για οξυγόνο. Τον εκθέτει. Άρα λοιπόν ξεκινάει λάθος την ιστορία. Κάνει την αλλαγή. Σωστά. Ο Μούρκ ήταν το χειρότερο παιχνίδι. Καλά κάνει και βάζει τον πίστευμα. Καλά κάνει και βάζει τον Τσόλι. Εντάξει. Και καλά κάνει και βάζει τον Καντουρί. Ο οποίος Καντουρί με το μυαλό ότι δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά σου λέει να τον βάλω στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι όμως τον Εσίτη. Είναι σίγουρο θα φάει κάρτα και αν τον αφήσει 90 λεπτά και με το Σιδηρόπουλο διευθυντή θα πάει δεύτερο. Τι δεν κάνει ο Μπας Γιάννενα. Γιάννη μου ο Μπίσεσβαρ, ό,τι φακλάνα κι αν είναι, ό,τι και παλέμαχος και να είναι, αν τον αφήσεις ελεύθερο, χωρίς προσωπικό μαρκάρισμα, μπορεί στο 45 λεπτά, εγώ σου λέω τρεις πάσες να κάνει στην τρύπα, να βγάλει τρεις φορές τέταρτο το Ζίβκοβιτς. Μπορεί να κάνει δύο γκολ. Περπατιστός. Το λάθος του είναι ότι δεν έβαλε το Σιόντι, το πιο εξάρι από τα οχτάρια του, κοντά στον Μπίσεσβαρ. Και αναγκάζεται ο Εραμπουζέ να βγει λάθος. Αλλά φταίει και ο προπονητής. Και να φάει την κάρτα, ναι. Να φάει την κάρτα. Άρα το μπάτς το παίρνει ο Πίτσεσμαρ που περπατάει. Και επειδή έψαξα και βρήκα για ποιο λόγο δεν κάνει αλλαγή να βάλει στόπερ δίπλα στο Παντελάκι και να βγάλει ή το Λεό ή το Μαμλίδι. Αυτό λέει η λογική του ποδοσφαίρου. Μου είπαν τα παιδιά από τα Γιάννενα και οι δύο σέντερ μπακ και ένα πληρωματική ήταν εκτός. Mm-hmm. Άρα αυτό τι κάνει. Αναγκάζεται εκ των πραγμάτων ο άνθρωπος να βάλει το Σιόντι από τα half stopper και να χάσει όλο το κέντρο. Και μου λέει τώρα οι παοξίδες, πήραμε το κέντρο, παίξαμε μπάλα. Ρε εσείς, τι μπάλα παίξατε. Ο άλλος δεν είχε center back. Άρα αναγκάστηκε και πήρε το πιο εξάρι, τον Σιόντι. Το πέρασε κόφτη, stopper, συγγνώμη, και χάθηκε όλο το κέντρο. Έγιναν και αλλαγές από τον Γκούφι. Γκούφι λέω τον. Ναι, τον ξέρουμε, τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία, ο οποίος είναι. Το έχει το προπονητή Λίκη, αλλά οφείλουμε να του πούμε γιατί να περιμένεις ένα ημίχρονο να την κρατάς στραβά την ομάδα. Γιατί εκθέτεις τον Βιερίνια. Δεν μου άρεσε η εικόνα εμένα του Βιερίνια Αγγέρο. Τέλος πάντων, δικαιολογημένα φωνάζουν για τον γόλου. Δεν υπάρχει για μένα offside γιατί την έχω δει πολλές φορές στη φάση ή το χέρι του. Είναι το χέρι, είναι το χέρι. Βέβαια αυτό που λέγαμε, αυτό που λέγαμε και στο ραδιόφωνο είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει από σεμινάρια και οι άνθρωποι που είναι στο ΒΑΡ, αυτό το οποίο εκνευρίζει και κάποιες φορές ενισχύει και την καχυποψία που υπάρχει σε ένα τοξικό κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
ότι αργούνε πάρα πολύ, αργούνε χαρακτηριστικά. Εδώ ο Σιδηρόπουλος βιαζόταν να το κατοκυρώσει. Ναι. Δηλαδή το σέρνανε, εκεί φαίνεται, ας πούμε, ότι κάτσε, δες το, πάνε, δες το εσύ. Mm-hmm. Είναι offside, δες το, δεν είναι offside. Ωραία, δες, κάνει φάουλ ο άλλος. Αν κρίνεις ότι πέφτει υπερβολικά εύκολα ο παίκτης του ΠΑΣ Γιάννενα, για τον τραμπά, πες, θεωρώ ότι κάνει υπερβολή, γκολ. Αλλά δες το. Δηλαδή, εγώ αυτό θα έκανα. Ναι. Να το δω εγώ ίδιος, ας τι λένε οι άλλοι απάνω. Για τρώω σάντουιτς, τρώνε γύρους, τρώνε τρελά πράγματα. Τους βλέπω εγώ με τα σάντουιτς εκεί και τις τυρόπιτες και τις μπουγάζες. Εγώ θα πάω να το δω. Περιμένω τον άλλον, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτό με τον ΠΑΟ και τον Σιώτη και τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννενα, ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα βγάζει μια χωριατήλα. Παίζει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, αναλώνει πολύ πρεσάρισμα και δυνάμεις και κρεμάει σαν το βυζί της γριάς στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό πρέπει να το δουν στα Γιάννενα, γιατί αυτό το βιολί θα παίζουν μπάλα, θα χάνουν τα μάτς και στο τέλος μην κινδυνεύσουν κιόλα. Και θα ξέρουν γιατί χάσανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Είναι το 0-1 που πετυχαίνει ο ΠΑΣ με τον Εραμούσμπε. Με το στόπερ που έκανε ναι. το φάουλ, ναι. Κοίταξε εδώ. Εδώ μιλάμε ότι χωρίς το Γιαννούλη έχεις πρόβλημα και με την αριστερή και με τη δεξιά μεριά. Πρόβλημα μεγάλο. Για τις πλαγιοκοπήσεις που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι δεν έχει εξτρέμο ΠΑΣ. Ναι. Πατάσε να έχει τον... Εντάξει, βγαίνει λίγο ο Γκρίσμαν, έβγαινε ναι. λίγο σαν ψηλό εξτρέμο, αλλά δεν έπαιξε. Και είχε προβλήματα, φαντάσου, με τα οκτάρια που λέγαμε την Παρασκευή. Κι όμως είχε προβλήματα με τα οκτάρια. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την ισοφάριση από τον Σφιντέρσκι, αλλά νομίζω όλη η ζημιά έχει γίνει από το γεγονός εδώ πως ο Ζίβκοβιτς είναι τελείως ανενόχτος, αργεί να πέσει κάποιος παίκτης πάνω του. Μετά, ο Ζίβκοβιτς, η λεπτομέρεια για να γίνεις προπονητής μεγάλος ή παίκτης μεγάλος. Όταν πάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, του τη δίνει εκεί. Εγώ είμαι μπακ. Θα κάνω δύο βήματα εδώ. Εδώ. Θα του πω εφύγει από εδώ, ρε. Αφού είσαι ζαβός. Ζαβό είναι το πόδι σου το άλλο. Ζαβός. Η μεγάλος κίνδυνος είναι μη μου φύγει από μέσα. Έχει βάλει τρία γκολ τέτοια. Ναι, και κάνει δύο δοκάρια. Δηλαδή πρέπει ο μπακ να είναι εκεί. Και αν ο μπακ είναι εκεί, δεν μπορεί ο προπονητής να πει: όταν πάρει ο Ζήφκοβιτς, παιδάκι μου την μπάλα, εσύ ένα-δύο βήματα θα κλείσει τον άλλο το στόπερ. Σαν να του λες φύγει από εδώ. Άμα με το ζαβό το πόδι φύγει από εκεί. Στη φάση εδώ δεν είναι ούτε καν από την άλλη πλευρά. Δεν είναι πουθενά. Δηλαδή αργεί να πέσει. Στην Γερμανία από μετανάστες γονείς, ρε αφήστε το παραμύθι, ρε Χριστό Βασίλη. Τρεις γίδες στην καθισιά θες. Α την μπάλα, ρε Χριστό Βασίλη, να πούμε. Θα τρέκανε τρία χρόνια συμβόλαιο. Δηλαδή τι, αυτά κάνουν το μεγάλο προπονητή. Όχι, έπαιξα καλά και έχασα. Α, έκανα καλή εκπομπή. Τι ακροματικότητα πήρες, 4%. Τι λέει ο χορηγός, ξέρεις τι λέει. Έλα μωρέ, πάμε σε κανέναν άλλο. Τι καλή εκπομπή αυτός έκανε. Mm-hmm. Δεν νοιάζει εμένα η εκπομπή καλή, κακή. Νούμερα θα έχει. Θα έχει φασαρία, θα έχει ιστορία, θα έχει ενημέρωση. Θα έχει πάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επόμενη φάση. Είναι το δοκάρι του Τζόλι. Εντάξει, ο Τζόλις είναι φορ. Λειτουργεί πιο πολύ, δηλαδή. Λειτουργεί, παίζει εξτρέμ, mm-hmm. αλλά λειτουργεί περισσότερο το ένστικτό του, η φύση του, το DNA του πιο πολύ ως φορ παρά ως εξτρέμ. Αυτό, δηλαδή, είναι σκόρερ πιο πολύ, κάνει καλές τελικές, παρά να σου έρθει με τρίπλα να μπει. Ναι. Αλλά έκανε δουλειά το παιδί. Έκανε καλή δουλειά από αυτή. Έχει κάνει καλή δουλειά και είναι και έξυπνος γιατί έχει την τρίπλα στην κίνηση, στο χώρο, αλλά πατάει και περιοχή. Γιατί αν παίξει center for, παρά το γεγονός ότι έχει γρήγορη αντίληψη και εκτέλεση στη φάση, δεν έχει την κλειστή τρίπλα. Πρέπει να μπει σαν δεύτερο φορ, αλλά ποιος παίζει σήμερα με δύο φορ. Πες το ψέματα. Λοιπόν, να δούμε και αν την έχουμε και την περιβόητη φάση εκτός από το stop καρέ που είδαμε και σε κίνηση. Εδώ είναι οι περιβόητες γραμμές από το VAR. Με το χέρι, εάν σκοράρει, είναι άκυρο τον γκολ, άρα δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside με το χέρι. Και γίνεται η κουβέντα για το επιθετικό φάουλ, εάν υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τσόλακ στην εξέλιξη, για να έρθει ο Λικαντουρί μετά. Ο μπακ που πάει και διαμαρτύρεται, τι πανηγυρίζεις του λέει τον Λικαντουρί,
Ναι. Δεν το λέει για το. Δεν ξέρω αν είναι offside ή όχι. Mm-hmm. Για το φάουλ του λέει. Φάουλ κάτι. Φάουλ, ο συμπαίκτης. Πέραν τούτου γίνανε πράγματα λάθη από το Πας Γιάννενα. Τα πιο σημαντικά είναι του Σιόντι και του Στόπερ που δεν. Ο ένας δεν πήγε πάνω στον πίσες Βαρμετολί. Ο άλλος πήγε πολύ μπροστά να κάνει φάουλ χωρίς να έχει μέτωπο ο πίσες Βαρμετολί. Δηλαδή να μπει μπροστά με την μπάλα. Και το τρίτο είναι ότι δεν ήταν ενημερωμένοι οι Στόπερ στην κίνηση του Ζίβκοβιτς τι πρέπει να κλείσουν, τι να προσέξουν. Είναι πράγματα τα οποία εμείς που δεν είμαστε προπονητές κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή το ψάχνουμε τη λεπτομέρεια. Θα μου πεις μπορεί να του το πει ο προπονητής και να μην το αφήνει. Και να μην το έκανε, υπάρχει αυτό. Λοιπόν, μπορεί. Πάμε τώρα λίγο στην ΑΕΚ. Είχαμε αυτό το 4-1 απέναντι στην ΑΕΛ με την ΑΕΚ να πετυχαίνει 3 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εδώ είναι το πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ με Αλμπάνη και Μαχέρα στις δύο πλευρές, εναλλάσσονταν κυρίως, έπαιζε ο Αλμπάνης δεξιά και ο Μαχέρας αριστερά. Ο Μαχέρας είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ναι. Καλός και ο Μάνταλος για ακόμη μια φορά, αλλά... Ναι, ο Μάνταλος είναι ξεματιασμένος και ο Μάνταλος που θέλουμε να βλέπουμε. Ηγετική στη θέση του σωστά, με τα εξτρέμ δίπλα. Εντάξει, Γιάννη αυτή η ΑΕΚ θα μπορούσε να χτυπήσει πρωτάθλημα στα Ίσια και Παλικαρίσια με μια άλλη τετράδα στην άμυνά της. Mm-hmm. Ολόκληρη τετράδα λες. Ναι. Για το στόπερ ξέρεις την άποψή μου. Ναι. Ο Παολίνιο δεν είναι καλός στο να μαρκάρει. Θα βγει μπροστά. Μπακάκης τον ξεχάσαμε, κορονοϊή, τραυματισμοί κτλ. Λόπες πιο στόπερ είναι παρά... Εντάξει, ο άλλος είναι και καλός ο Ισούα, αλλά πεσμένος κι αυτός. Γενικά έχει πολύ καλό τερματοφύλακα, πολύ καλά αμυντικά χάφκια, χάφκια, άξονα κτλ. Βλέπουμε τα εξτρέμ λειτουργούν και η πολυτέλεια να έχει τα φορ, τρία, για να παίζει ο ένας ή να βγαίνει ο Λιβάγια στο τρίκ, ας πούμε, αριστερά. Mm-hmm. Είναι καλή ομάδα από τη μέση και μπροστά. Να μην αδικήσω τον Λόπες και τον Ισού, αλλά νομίζω ότι η διάδα των στόπερ, η δεξιά πτέρυγα στα μπακ, νοσί. Ήθελες κάτι άλλο εκεί. Κάτι λοιπόν, να δούμε αρχικά το γκολ του Μαχέρα, που είναι το πρώτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι... Μαχέρας Γιάννη και τριπλάρει και μπαίνει και σκοράρει. Και εδώ βλέπεις ότι θα κοντρολάρει και θα βρει σε λίγα τετραγωνικά την εκτέλεση. Ναι. Δεν θα καθυστερήσει, θα εκτελέσει με τη μία. Είναι να το πιστώσουμε το αυτό. Goal, ναι, είναι και το πρώτο του γκολ. Στην επόμενη φάση έχουμε την ισοφάριση που πέτυχε η Λάρισα. Εδώ μου κάνει εντύπωση πως δεν κατοχυρώθηκε αμέσως τον γκολ αρχικά. Έχει περάσει ένα μέτρο μέσα τη γραμμή. Θα σφυριχτεί επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια εκεί του Πλατέλα, αλλά νωρίτερα από το σουτ του Σπάρβ, η μπάλα εξόφθαλμα είναι ήδη γκολ. Στη συνέχεια έχουμε το 2-1 πετυχαίνει ο Ανσαριφάρτ. Στο ξεκίνημα της φάσης Κώστα βλέπουμε πόσο καλά πίεσε η ΑΕΚ με πολλούς παίκτες για να πάρει την μπάλα και να βγάλει την ωραία σύστο μάνταλο στον Ανσαριφάρτ που εκεί εκτελεί χωρίς πρόβλημα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος παραιτήθηκε από τον πάγκο της ΑΕΛ μετά την ανακοίνωση της δηλώσης του Αλέξη Κούγια, μίλησε για δώρο και είναι δώρο αλλά αυτή η φάση, αλλά έχει προκύψει. Εγώ πιστεύω το πολύ καλό pressing που κάνει η ΑΕΚ εκεί. Έχει αργούς Χαφοκούγιας, αργούς. Mm-hmm. Γενικά η ομάδα του δεν έχει μεγάλη ταχύτητα. Και μετά θα δούμε και το 4-1 που πετυχαίνει ο Γαλανόπουλος. Επίσης πρώτο γκολ και το Γαλανόπουλο που πέρασε περιπέτεια με τον τραυματισμό του. Και είναι σημαντικό γιατί και ο Γαλανόπουλος και ο Σακχόφ και ο Κρίσισιτς, κυρίως οι δύο πρώτοι, είναι αμυντικά χαφ που πατάνε και περιοχή. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, πιο πολύ ο Σακχόφ βέβαια. Ναι, που έχει και περισσότερες συμμετοχές. Έτσι.
Λοιπόν, κρατάς το πες για την ΑΕΚ ότι εάν είχε καλύτερες ή πιο αποτελεσματικές λύσεις στο κεντρικό αμυντικό της δίδυμο, ενδεχομένως να πήγαινε για πιο ψηλά. Βέβαια, εκεί ο Καρέρα βλέπεις ότι πλέον δεν πάει στην λύση των τριών στόπερ όταν υπάρχει ο Τσιγκρίσκι μέσα, γιατί με αυτή την επιλογή του χαλάει από τη μέση και μπροστά η μανέστρα, έτσι. Η μαγιά του, ναι. Η μαγιά. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο και στον Άρη, ο οποίος είναι συγκορυφημένος με τον Ολυμπιακό, με το αγαπημένο σκορ 1-0 του Άκη Μάτζιου. Κρατάει πίσω το 0, βάζει ένα γκολ μπροστά. Να κρατήσω την τριάδα των Σίλβα, Γκαρσία, Γκάμα. Μας είχε πει ότι θα κάνει δεκάρι τον Ματέο Γκαρσία και το βλέπουμε και στην πράξη. Κάτσε λίγο. Κοίταξε, ο Άρης είπε ο προπονητής του αντέχουμε ακόμα. Mm-hmm. Τι σημαίνει το αντέχουμε? Θα το πω γρήγορα. Ο Άρης έχει μια ευλογία, πολύ καλά χαφ. Εξτρέμ και στο κεντρικό άξονα και στις πλάγιες γραμμές. Αυτοί τραβάνε ένα ζόρι, θα το πω έτσι πολύ έτσι επιφανειακά, για να το καταλάβουν αυτοί οι φίλοι που... Ο Άρης νοσεί στο 9. Άρα πρέπει να πατήσουν περισσότερο περιοχή, να κάνουν πλαϊνή τις τρίπλες, τις μπούκες κτλ. Ή από το κεντρικό άξονα, ο Μπερτόλι, ο Γκάμα ή ο Γκαρσία, να δημιουργήσουν κατάσταση. Αυτοί εδώ, όταν χαθεί η μπάλα, γιατί και ο Άρης, αν εξαιρέσει το Rose, που είναι ένας πολύ καλός υψηλού επίπεδου center back, από εκεί και πέρα δεξί back, αριστερό back και παρτενέρ του Rose, και αυτός έχει τα προβλήματά του, αλλά τι γίνεται? Η μπροστά γραμμή κάνει μεγάλη δουλειά και στο κομμάτι του Τζέκου ο Άρης βρήκε ένα πάρα πολύ καλό κόφτη, τον οποίο του δώσε ο Δωμάτζιος ρόλο κόβε μόνο, γιατί ο Γερμανός του έλεγε πάνε και μπροστά να δημιουργήσει, και επειδή το παιδί δεν είχε αυτή την ικανότητα, τον βρίζαμε και λέγαμε μα τι χάφτην αυτός, του δώσε το σωστό, ο Μάτζιος το σωστό ρόλο. Δεν φτάνει μπάλα πολλές φορές στα πλευρά. Χθες για παράδειγμα, η πολύ καλή αριστερή πτέρυγα του Δέλα δημιούργησε προβλήματα από τη μεριά του Στούκερ, ο οποίος είχε προβλήματα. Ο Σάκης από την άλλη μεριά με ανάποδο πόδι βαρύς για τη θέση. Και δίπλα στον... εγώ διαφωνώ με τους Αργιανούς ότι ο 33χρονος στόπερ είναι καλύτερος του Δελιζήσι δίπλα στο Ρόους. Και αν πουληθεί και ο Ρόους, τον Μπέλα Νουάρ που λένε, και αν πουληθεί ο Γιάννη ο Ρόους, αυτομάτως η τετράδα γίνεται ακόμα πιο αδύναμη. Οπότε, ως πότε θα αντέχουν ο Τζέκο Ματίγια και οι πλαϊνοί μπροστά να έρχονται να καλύπτουν την αδυναμία της τετράδας? Mm-hmm. Τελειώνουμε άλλη δευτερόλεπτα. Είναι η Ρωσιλία που θα το πω, αλλά νομίζω ότι βρήκε τον νέο Χριστίδη στη θέση του Σιαμπάνης. Ο Σιαμπάνης εκτιμώ έτσι ένα βιαστικό συμπέρασμα ότι ο Άρης βρήκε τερματοφύλακα τα επόμενα 3 χρόνια και δεν πρόκειται να βγει από την εστία ο Σιαμπάνης. Mm-hmm. Το κρατάμε αυτό, γιατί... Είναι εκτός από τα προσόντα, είναι αυτός που διευθύνει την ορχήστρα, είναι αρχηγός στη μεγάλη του περιοχή. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό, το κρατάμε στην άκρη, μπορεί να δικαιωθώ, μπορεί όχι, αλλά το βλέπω σαν ένα πολύ καλό λαχείο για τον Άρη αυτό. Λοιπόν, πάμε και λίγο εκτός των συνόρων στην Λα Λίγκα. Η Ατλέτικο κέρδισε και την Μπαρτσελόνα με 1-0. Εδώ δούμε την φάση του γκολ από τον Καράσκο. Ο καλός στο παιχνίδι Τερ Στέγγεν θα χρεωθεί βέβαια αυτό το λάθος με την βιαστική έξοδο. Και δειλά-δειλά η Ροχιμπλάνκος Κωστή μιλάνε ακόμα και για τίτλο, από τη στιγμή που και η Μπάρση και η Ριάλ δεν πατάνε ακόμα καλά. Αν ζούσε ο Νίκος, σήμερα πιστεύω ότι θα είχε κάνει ναό τον προπονητή της Ατλέτικο. Το σημειώνε. Αν το είδες στο μάτς, ναι. Αν το είδες στο μάτς, θα είδες ότι έπαιξε με τον Καράσκο ουσιαστικά back, τον είχε πολύ πίσω. Έτσι λοιπόν αυτός τι έκανε? Μείωσε τις αποστάσεις των υπόλοιπων τεσσάρων
από τα 20 μέτρα που θα ήταν λογικά, στα 22 μέτρα, στα 17. Που σημαίνει ότι έκλεισε τις τρύπες για να μπει ο τεμπέλαρος ο Μέση, ο αδιάφορος. Εντάξει, ή ο Κρίσμαν, ή αν ερχόταν ο Πέδρη, ο οποίος τον θέρισε ο Τρίπιερ. Εντάξει, έκλεισε πάρα πολύ τους χώρους, έδωσε την κατοχή, όχι πάρα πολύ στην Βαρσελόνα και προσπάθησε να φύγει με Κορέα, με Ζωάο Φέλιξ, με... Και έλειπε και ο Σουάρες. Πιστεύεις ότι αυτή η Ατλέτικο μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Αν συνεχιστεί η κακότητα των άλλων δύο, ναι. Δηλαδή η καλή Μπαρτσελόνα και η καλή Ρεάλ το παίρνουν. Αλλά είναι ευκαιρία να το κλέψει. Θα πω αυτή την κουβέντα, αυτή την έκφραση. Είναι ευκαιρία η Ατλέτικο να το κλέψει. Ναι. Φέτος, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε από την Premier League το Liverpool Leicester 3-0. Όλοι πιστεύαμε ότι θα σκοντάψει η Liverpool λόγω των πολλών. Μας το χάλασε, Γιάννη, το γρήγορο γκολ. Απουσιώνα. Γιατί μετά δεν μπορούσε να βγάλει στον κενό χώρο τους τρεις γρήγορους σε κόντρα. Μα, δηλαδή μας χάλασε το μάτς, γιατί όλη η μαγεία ήταν να είναι 0-0 ή να γίνει το 0. Ναι, ή να γίνει το 0-1 στη φάση του αγώνα στην αρχή. Να πάμε λίγο με τη Λίβερπουλ, η οποία λόγω συνθηκών είχε Μίλλερ δεξιμπακ, Φαμπίνιο στόπερ, αλλά είναι πολύ καλή μεταγραφή ο Ζώτα, τον οποίο πήρε ο Κλόπ από τη Γουλφς για να κάνει τα ρεπό πότε του Μανέ, πότε του Σαλάχ, πότε του Φιρμίνιο και τελικά βλέπεις ότι είναι καλός, είναι πολύ καλός. Θα δούμε για να σχολιάσουμε άλλα δύο πραγματάκια. Στο καμπιονάτο έχουμε ένα άτυπο μπράντεφερ ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς. 6 συμμετοχές, 10 γκολ ο Σουηδός, 5 συμμετοχές, 8 γκολ ο Ρονάλντο. Γιατί μετά από πολύ καιρό η Μίλαν φαίνεται να διεκδικεί, να αμφισβητεί την πρωτιά της μεγάλης κυρίας. Ναι. Και βλέπω ότι το άλλαξε, το έκανε 4-4-2 της Γιουβέντους. Το άλλαξε λίγο και του βγήκε στο χθεσινό το μάτς. Δεν ξέρω αν το συνεχίζει, γιατί δεν τράβαγε το άλλο σύστημα, το άλλο σχέδιο. Κόντρα στην Κάλιαρη. Αυτοί οι δύο οι παιχταράδες, εγώ έχω μια ένσταση στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Ιμπραήμοβιτς. Είναι αδιανόητο μέσα στην περιοχή να παίζεται σε ζώνη. Είναι αδιανόητο. Έχει φοβερές προσαρμογές με σκοράρισμα και χαμηλά και ψηλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο οι προπονητές και να δώσουμε έτσι μια μνήμη και στον Νίκο που μας έλεγε για το man-to-man. Βέβαια οι άλλοι παίζουν ζώνη. Εντάξει, αλλά βρες και παίκτη να του βάλεις man-to-man πάνω. Λοιπόν, να πάμε και στο Χάλαντ. 4 γκολ ο Νορβηγός της Ντόρτμουντ κόντρα στην Χέρτα και ήδη και η Ρεάλ έχει πέσει πάνω και η Παρή έχει πέσει πάνω. Νομίζω ότι καλώς μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει για καιρό ακόμα. Κωστή να πω ότι στον επίλογο μετά από επιθυμία πολλών τηλεθεατών μας, για όσους μας βλέπουν μέσω τηλεόρασης για ευνόητους λόγους, θα κάνουμε κάθε Δευτέρα ένα φινάλε με ένα ποτπουρί από τα πιο ωραία γκολ που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Α, ωραία. Οπότε να κλείσουμε με αυτό. Πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 18:00.